Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε. Ε, Σάββατο απόγευμα, περιμένουμε αύριο τις εκλογές στο Πασόκ. Ε, είμαστε εκεί προσανατολισμένοι σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Έχω εδώ τον Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO. Αντώνη μου τι κάνεις. Καλησπέρα Γιώργο. Χαίρομαι που ήρθες. Ε, και ήρθες την κατάλληλη μέρα. Παραδοσιακά, δηλαδή, παραμονή εκλογών, πάντα παρα... δεν γίνεται χωρί ναι. σε, σε, ένα παραμονή εκλογών. Η Παναγιώτη Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Όλογα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Ο Βασίλη Κρυμπά έχει διαλέξει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Η Στέλλα Φίλη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-10-80-880. Πάρτε να τη δώσετε και προβλέψει: Ποιο θα βγει. ReidioPapachiPolitik.gr είναι το mail μα. Τώρα γελάω γιατί το ποιο θα βγει. Από ό,τι μου έλεγε εδώ ο Αντώνη Παπαργή, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή, ε, τίποτα δεν είναι καθαρό. Είναι ναι. έτσι, Όχι. Καταρχήν, το ποιο θα βγει δεν θα το δούμε αυτή τη βδομάδα. Θα ε. το δούμε την άλλη. Ναι. Το Σίγουρα το πάμε, την για άλλη. Γύρους, ναι. πάμε για εκλογή δύο γύρου. Ναι. Ε, υπάρχουν δημοσκοπικές εκτιμήσεις και για το δεύτερο γύρο Πιστεύω όμως ότι και αυτές έχουν πολύ μεγάλη επισφάλεια Καθώς θεωρώ ότι τη Δευτέρα το πρωί θα έχει διαμορφωθεί ένα πολύ διαφορετικό Γιατί ξέρεις τι αυτό, αυτό όταν ρωτάνε οι, οι ερευνητές για το δεύτερο γύρο με πιθανά ζευγάρια ναι. Ε, πάντα νομίζω ότι είναι πολύ θεωρητική η ερώτηση. Αυτή τη στιγμή βγει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, δημιουργείται άλλο μοντέλο, άλλη α, α, κατάσταση. Θα δημιουργηθούν άλλα δεδομένα ναι, τα ναι. οποία ναι. θα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα Έτσι είναι. Τ... Το, της πρώτη, ας του πρώτου γύρου. Επομένω, α μείνουμε εκεί στο πρώτο ας γύρο. Αύριο, τέτοια ώρα. Εντάξει, δεν θα κλείνουν ακόμα οι κάλπε. Καταρχά, κάτσε, θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά έτσι να το πάμε σιγά-σιγά. Θα με ρωτήσει για τη συμμετοχή. Πόσοι πιστεύουν ναι. να ψηφίσουν, Ναι. ναι. Δεν δε, δε θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν μπορώ. Ε, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου πει: Θα ψηφίσουν 128.500. Εκ τι θέσεω μου. Δεν μπορώ να χρησιμοποιώντα κάποια δεδομένα και ερευνητικά στοιχεία να σου δώσω μια απάντηση. Για στιγμή. Όταν ρωτάτε, όταν ρωτάτε, θα πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Θα πάτε να ψηφίσετε. Mm -hmm. Εκεί δεν βγάζεται κάποιο συμπέρασμα περίπου για τη συμμετοχή περίπου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει όπω δεν μπορούσε να γίνει και στι εθνικέ εκλογέ. Ναι. Έχοντα, να στο πω έχοντα την εμπειρία των ερευνών σου από την προηγούμενη φορά που ναι. έγιναν εκλογέ στο mm -hmm. Πασόκ, που είχαν μαζευτεί 270.000, υπήρχε τότε, να το θυμίσουμε, το συναισθηματικό στοιχείο, είχε, υπήρχε η απώλεια τη φόβη γεννηματά, όλο αυτό είχε λειτουργήσει. Και η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου. Και η παρουσία υπήρχε του Γιώργου Παπανδρέου επιτροφοδοτούσε κάποιου να πάνε, ναι, όντω. Του ξεσήκωνε, α πούμε. Ε, Ανεξάρτητα αν έχασε, δεν έχει σημασία. Ε, σε σύγκριση με το τότε, ναι. δεν μπορεί τώρα να δει αν θα είναι τουλάχιστον περισσότεροι ή λιγότεροι. Υπάρχει έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον ναι. στον κόσμο στη βάση του Πασόκ. Γι' αυτό και οι περισσότερε υποθέσει εργασία, γιατί αυτό κάνουμε, μιλούν για μια συμμετοχή με, λίγο μεγαλύτερη τουλάχιστον από την, την προηγούμενη Κοίταξε, φορά. Αυτό από μόνο το, εάν συμβεί, γιατί όπω λες, είναι επισφαλή αυτά και το καταλαβαίνω αυτό και δεν θέλω να σε βάλω σε τέτοια ας πούμε, πρόβλεψη αριθμού. Εάν όμως συμβεί αυτό, δηλαδή αν δούμε αύριο να πηγαίνουν στις κάλπες σχεδόν 300.000 άνθρωποι, δεν θα είναι ένα μήνυμα αυτό για πολύ σοβαρό συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή αν Προφελώς. το ΠΑΣΟΚ μπορέσει να μαζέψει τώρα, μετά από εκλογέ σε μια περίοδο που δεν έχει και το φοβερό... Πολιτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι είμαστε νεκροί. Είμαστε είναι ναι, ακριβώς. Αν μπορέσει να μαζέψει τόσο κόσμο, σημαίνει ότι ο κόσμο κάτι ψάχνει. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο κόμμα του Πασόκ έχει ιστορία και πρώην θεωρία σε αυτού του τύπου τη διαδικασία. Ναι. Ήταν το πρώτο που τι εισήγαγε άλλωστε. Όμως. Είναι ένα κόμμα το οποίο αρέσχεται πολύ σε δημόσει. Του αρέσουν αυτέ ναι. οι διαδικασίε στον κόσμο του Πασόκ. Επομένω, αυτό από μόνο του τροφοδοτεί έχει το, το ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο είναι περίεργο και λίγο παράδοξο, και δεν ξέρουμε ακριβώ πώ θα διαμορφωθεί στο τέλο, είναι μια διάθεση συμμετοχή που δείχνουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων. Άλλων κομμάτων. Εδώ, εδώ θέλω να έρθω. Περίμενε τώρα. Ακούω δύο διαφορετικά πράγματα και θέλω να μου πει ποιο από τα δύο είναι το πιο σωστό. Ακούω κάποιου οι οποίοι λένε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Πασόκ προκύπτει από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Α, να πω, ναι, την εικόνα διάλυση. Την εικόνα δεν θέλω υπάρχει. να είμαι, ναι, να είμαστε πολύ correct πρέπει. Ε, η άλλη πλευρά λέει ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Πασόκ προκύπτει από την μεγάλη πτώση της νέας δημοκρατίας, mm. διότι εκεί είναι και η πολύψηφο ψηφοφόρη, άρα εκεί είναι η δύναμη. Mm. Ε, τι από τα δύο είναι πιο σωστό, φαντάζομαι και τα δύο... Κατά κάποιο τρόπο έχουν βάσει αλήθεια. Συνθετικά αλλά... πρέπει να λειτουργήσουν. Ναι, συνθετικά, αλλά τι είναι, είναι αυτό που δίνει την όθηση, η πτώση τη κυβέρνηση, η, η, η πτωτική τάση τη κυβέρνηση ή η εικόνα διάλυση λοιπόν, τη αξιωματική αντιπολίτευση. Κάνοντα μια ανάλυση τη δημογραφία, τη σύνθεση τη εκλογική βάση του Πασόκ. Ναι. Έχουμε δει και καταλαβαίνω όλα τα τελευταία χρόνια ότι η βάση του Πασόκ δεν είναι τόσο αριστερόστροφη όσο θεωρούν πολλοί. Η βάση του Πασόκ είναι κυρίω κεντρώα, κεντροαριστερή κεντρο και ω ένα βαθμό και συντηρητική θα έλεγα. Σωστό. Ε, έχουμε δει ότι ακόμη και σήμερα μέσα στο Πασόκ υπάρχει ένα πολύ ισχυρό αντισύριζα ρεύμα. Πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία που, αν θέλει, ξεθύμανε όλο αυτό το πράγμα. Είναι κυβέρνηση, πλέον δεν ασχολούνται. Μέσα στο Πασόκ υπάρχει αυτό ακόμα. Και αυτό σε έναν βαθμό μπορεί να καθορίσει και ή να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της Κυριακής. Αν μου επιτρέψει μια πολύ σύντομη ε, περικτική, ε, αναφορά στο τι συνέβη σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει σχέση με αυτό το ναι, πρόβλημα ναι, αυτή τη ναι. στιγμή. Λοιπόν, ξεκινώντας αυτή ναι. η διαδικασία, το κεντρικό διακύβευμα που είχε επικρατήσει ήταν ε, η συνεννόηση του Πασόκ με τις δυνάμεις της Κέντρου Αριστεράς. Ναι. Δηλαδή, η συνεννόηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και αυτό είχε αρχίσει να διασπείρεται. να ναι. παντού και άρχισε ναι. να. Ειδικά από κάποιε υποψηφιότητε. Δεν θέλω τα να προφανώ. Ναι. Ε, αλλά άρχισαν να το ακούει και η βάση του Πασούκ. Ναι. Δηλαδή θεώρησαν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το Μητσοτάκι. Ναι, ναι, πρέπει, ναι. να πρέπει να ενωθούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το σύριζα, ναι. Περνώντας ο χρόνος και φτάνοντας μέχρι και σήμερα, αυτό έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και στη θέση του έχει δώσει ως κεντρικό διακύβευμα η αυτοτέλεια του Πασούκ, η mm. αυτόνομη πορεία. Η οποία διασφαλίζει την επόμενη μέρα στο, στο Πασόκ. Ξέρει όμω τι γίνεται, Αν το δούμε το πράγμα, επειδή κακά τα ψέματα οι δημοσκοπήσει επηρεάζουν πάρα πολύ τον κόσμο, δηλαδή Δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, και επίση επηρεάζουν και εμά του αναλυτέ, που με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Η Νέα Δημοκρατία ε, ξεκίνησε με 41% στι εθνικέ εκλογέ, mm -hmm. πήγε στο 28% στι ευρωεκλογέ. Και σήμερα στην πρόθεση ψήφου, εγώ παίρνω την πρόθεση ψήφου, γιατί θεωρώ ότι εκεί πρέπει να κοιτάζουμε, είναι στο 22-23%. Εντάξει, την τελευταία δημοσκόπηση ε, τη ZPO είναι στο 28% στην πρόθεση. Στην πρόθεση, εντάξει. 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 Και το Πασόκ είναι, πόσο είναι, είναι στο, στο, ήταν στο 11,5% με 12%. Εντάξει. Στα ποστά των ευρωεκλογών. Εδώ όμω έχω δει και άλλε δημοσκοπήσει. Αυτό αποτυπώνονταν. Ε, βλέπω και άλλε δημοσκοπήσει τελευταία, στι οποίε στην πρόθεση ψήφου η διαφορά Πασόκ Νέα Δημοκρατία ήταν 10 μονάδε. Σίγουρα μειώνεται. 11 μονάδε ήταν ε, η διαφορά ανάμεσα σε κόμματα, στην εποχή Του δοκοματισμού πολύ συχνά. Συνεχώς, δηλαδή δεν ήταν περίεργο ένα κόμμα να προηγείται του άλλου με 10 μονάδε. Αν λοιπόν το Πασόκ σήμερα, άλλο ένα Πασόκ που είχε μια Νέα Δημοκρατία στο 41% και εκείνο ήταν στο 12%, οπότε αναπόφευκτα θα έπρεπε να ενωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Το βλέπει και ο κόσμο για να μπορεί να πετύχει κάτι. Και άλλο ένα Πασόκ το οποίο απέχει πια από τη, από τη Νέα Δημοκρατία 10-12 μονάδε. Επομένω θέλω το να πω σου. και αυτό και μόνο. Είναι αρκετό και δείχνει, κατά την γνώμη μου, τουλάχιστον, ότι κυρίω η πτώση τη κυβέρνηση είναι αυτή που δίνει τη μεγάλη ευκαιρία στον παζότου. Καταρχήν, αριθμητικά. Ναι. Όπω είπε προηγουμένω, ναι. εκεί είναι η μεγάλη βάση ναι. ψηφοφόρων. Ναι. Δεύτερον, πάντα σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει για να υπάρξει ανατροπή, πρέπει ο πρώτο να χάσει ψηφοφόρου προ τον δεύτερο. Έτσι, έτσι, έτσι γίνεται Ακριβώς. η αλλαγή σχετισμού δυνάμεων. Από τον πρώτο πηγαίνουν στον δεύτερο. Έτσι. Δεν πηγαίνω από τον πρώτο και διαχέω Τώρα όλους το Πασόκ τους... εκλογικά δεν είναι ο δεύτερο, είναι ο τρίτο. Είναι ο τρίτο δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά είναι δημοσκοπικά ο δεύτερο. Και, το... και η αλήθεια είναι ότι αν πάνε να ψηφίσουν αύριο 300.000 άνθρωποι, θα έχει κατακτήσει την πεποίθηση στην κοινή γνώμη ότι πιθανώ είναι ο δεύτερο. Ξα... Γιατί ξέρει, αν έχει τέτοια μεγάλη συμμετοχή, ναι. ε, δίνει μια τέτοια ελπίδα. Βέβαια, έχει ξαναπεράσει το Πασόκ αυτή τη φάση. Mm -hmm. Τα είχαμε ξανασυζητήσει και εδώ μαζί. Mm -hmm. Θυμάσαι ότι εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικό και τότε και έλεγα ότι. Ε, δεν το βλέπω τόσο πολύ το δεύτερο τότε, αλλά ε, τώρα έχουν αλλάξει τα Αυτές πράγματα. Αυτές οι διαδικασίες σίγουρα δίνουν προ μια δυναμική, τουλάχιστον ναι, ε, ναι. πρόσκαιρη. Ωστόσο, για όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, νομίζω ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορούσαμε mm. να την κάνουμε με την καινούργια χρονιά όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία η εκλογική στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ελεύθερη πτώση. Ναι. Δείχνει να έχει, να έχει σημάδια διάλυση που έχει επί τη ουσία. Δεν είναι κρυφό αυτό Όχι, το βέβαια. Πούμε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, ποιο αυτή τη στιγμή, ο οποίο θα σκόπευε να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ, θα καθόταν να πει σε μια δημοσκόπηση με αυτή την εικόνα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ότι όχι, ψηφίζει κανένα, η ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, δηλαδή, αποθετικά. αυτοί που ψήφισαν κασελάκι και το πήραν στο 15% τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα λένε ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. Για όλου. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι για όλους, όλους συμμετέχουν. Γιατί έχουν διώξει τον κασελάκι, οπότε δεν θα λένε ότι ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ και όλε αυτοί για να ρίξουν κι άλλο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Επίση, η εσωκομματική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν θα συγκεντρώσει Κάμια στον πυρήνα πέντες. των ανθρώπων που συγκεντρώνει το Πασόκ που έχει μια παράδοση σωστά, στις, σωστά, της παράδοσης σωστά. εκεί πέρα και αυτό μπορεί να λειτουργήσει βέβαια ναι. σε πρώτο επίπεδο ναι. έτσι, συγκριτικά αλλά ωστόσο συνολική πολιτική εικόνα νομίζω θα έχουμε μετά τα μετά Χριστούγεννα Α, το ένα θέμα που Πάμε να λύσουμε το θέμα τη συμμετοχή, η οποία συμμετοχής. θα είναι δείγμα για το που πάνε τα πράγματα. Έτσι, συμφωνήσαμε σε αυτό. Ναι, ναι. Πάμε τώρα να δούμε εδώ ποια είναι, ποιο είναι, ο προσανατολισμό του Πασόκα, Αλλά επειδή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και επειδή μου κάνει νόημα η Παναγιώτα ότι έχουμε μόνο ένα λεπτό, σε αυτό το ένα λεπτό θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι. Α πούμε, People are strange. Αυτό είναι το πρόβλημα και στι εκλογέ. Ναι. People are strange. <laughs> 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 Οπότε ε, πάμε να ακούσουμε λίγο Doors και γυρίζουμε. Δεύτερο μέρο, Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών τη GPO εδώ και συζητάμε βέβαια τα τη αυριανή μέρα ε, των εκλογών του Πασόκ. Τώρα, θέλω λίγο να μου πει σε θέμα στρατηγική. Υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στου υποψήφιου. Είπε πριν ότι πλέον η νέα στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι για όλου αυτονομία και αυτοδυναμία κατά κάποιο τρόπο. Ο προσανατολισμό. Ο προσανατολισμό. Γι' αυτό ναι. κυριάρχησε ναι, τέλο ναι, πάντων ναι, στην πορεία. Ναι. Όλοι λένε θέλουμε να γίνουν κυβέρνηση. Ναι. Δεν λέει κανεί θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με κάποιον Όχι, άλλον. Όχι, πλέον δεν το λέει ναι, κανεί. Ναι. Και λέει μάλιστα κανείς. υπονοούν, είναι ακόμα χειρότερο, το έπαχε στο debate σε μια ερώτηση στην Άννα Λέω εδώ υπονοείται ότι θέλετε να γίνετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δηλαδή να ναι. καλύψετε 25 μονάδε που σα χρειάζονται είναι... για να φτάσετε στην αυτοδυναμία. Καταλαβαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια μια προεκλογική περίοδου μπορούν να υποθούν ναι. και πράγματα τα οποία ίσω να είναι λίγο ναι. μαξιμαλιστικά. Ωστόσο αυτό πρέπει να αυτό, κάνουν. Πάντως, ε, 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 αν τους αυτό πάντω. Αυτό πρεσβεύουν όλοι όλοι, ναι. όλοι, όλοι. όλοι. Αυτό πρεσβεύουν, αυτό πλέον ε, θέλουν να λένε προ τα, τα έξω Έχουν διαφορέ στρατηγική, πολιτική στρατηγική περι, Περισσότερο είναι διαφορέ τακτική. Και όχι τόσο. Στρατική, στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ο καθένα ε, την εκλογική αυτή μάχη. Λοιπόν, όπω είπαμε προηγουμένω, ξεκίνησε όλο αυτό σαν ένας, έχει ένα, βασικό, έχει ένα, ένα βασικό χαρακτηριστικό, μάλλον ε, την αλλαγή ηγεσία. Γι' αυτό γίνονται ναι. οι εκλογέ. Επειδή πολλά στελέχη του Πασόκ θεώρησαν ότι με τον συγκεκριμένο αρχηγό, με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν μπορούν ναι. να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Δεν μπορεί το Πασόκ να εισπράξει τη φθορά τη κυβέρνηση και την καθίζηση του, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γι' αυτό γίνονται. Σωστά. Αυτέ οι εκλογέ. Ναι. Επειδή θεωρείται ο κύριο Αντουλάκη ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω το, ναι. το Πασόκ. Λοιπόν. Εκεί, όπω είπαμε όμω προηγουμένω, είχε διαμορφωθεί ένα σκηνικό στο οποίο μεγάλη μερίδα ανθρώπων και στελεχών θεωρούσαν ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα καταλήξει σε μια εκλογική συνεργασία και θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή. Ποιο από του υποψήφιου του. Αυτό φάνηκε ότι το έπαιρνε στην αρχή ο κύριο Δούκα. Ναι. Ε, ο οποίο θεωρούνταν ω το καινούριο πρόσωπο, δεν θα έλεγα τώρα να το πω καταχρηστικά λιγότερο πασόκα. Απλά δεν κουβαλάει όλα αυτά τα οποία. Ε, και και κυρίω επειδή υπόλοιποι. το έκανε αυτό στο Δήμο. Και επειδή ακριβώ το έκανε στο με Δήμο. Με τον Ζαχαριάδη και με την Ανταρσία κτλ. Ναι. Απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίο ναι. έχει και άλλου συμβολισμού. Ναι. Τέλο πάντων, όλο αυτό το πράγμα θεωρήθηκε ότι είναι ένα πρόκρημα για τον κύριο Δούκα. Μπορεί Μάλι. να το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να ξαναενώσει τι δυνάμει αυτέ και να μπορέσει ναι, να οδηγήσει ναι. το, το Πασόκ σε μια ανατροπή. Όπω είδαμε όμω στην πορεία, αυτό μετεξελίχθηκε σε ένα διαφορετικό πράγμα που ζητούσε κυρίω την αυτονομία. Και συμβαίνει αυτό, Γιώργο, γιατί όταν βλέπει ότι κερδίζει, τότε θε να πα να είσαι εσύ αυτό ο οποίο θα καθορίσει τι εξελίξει. Όταν χάνει, συνήθω ζητά συνεργασίε. Μήπω αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταλαβαίνω ότι οι αμφισβητήσει του Κασελάκη, κάποιοι τουλάχιστον από τι του Κασελάκη. Είναι αυτοί που καλοβλέπουν ενδεχομένω και μια συνεργασία με ένα πασό τύπου Δούκα. Μήπω του έκαναν ζημιά. Επιταχύνοντα κάποιε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, δημιούργησαν μια εικόνα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετράει σαν εταίρο. Δεν, δεν, Άρα... δεν ξέρω αν του έκαναν ζημιά ω προ αυτό, αλλά από, σίγουρα δεν υπάρχει πλέον συνομιλητή στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένω έφυγε από το τραπέζι αυτή αυτή η συζήτηση. Μα οι ίδιοι αυτοί που το έκαναν θα φαντάζονταν ότι μπορεί να είναι αυτοί οι συνομιλητέ. Ναι, πάντω δεν υπάρχει Αλλά υπάρχει κανένα συνομιλητή. Μήπω ακυρώθηκαν μόνοι του. Δηλαδή. Πάντω αυτή τη στιγμή, τους, δηλαδή. αυτή τη στιγμή ναι. δεν, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση στο τραπέζι, δεν, δεν τη συζητάει ναι. κανένα αυτή ναι, την, ναι, ναι. Ναι. την ίδια στιγμή ξύπνησαν αντανακλαστικά στη βάση του Πασόκ αντι ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει και αν θέλει σχόλιο Γιώργο λειτουργεί και ρεβάντσιστικά. Mm. Δηλαδή θέλει να πάρει μια ρεβάντσα από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που συνέβη το 12. Ναι, ναι. Και θεωρούν ότι μέσω τη απορροφήσεω, δηλαδή απορροφή, χωρί να μιλήσουν με κανένα σε επίπεδο κορυφή, θα καταφέρουν να απορροφήσουν ναι. κόσμο. Όταν ας πούμε, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τύπου Γιάννη Ραγκούση, λέω ένα παράδειγμα. Ναι, αυτά... Οι οποίοι προς... θέλουν να προσεγγίσουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ναι. υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει κάποιον, τον οποίο θέλει να βοηθήσει εκεί ο Γιάννη Ραγκούση, ή θα του κάνει μάλλον ζημιά. Εκεί, παραδείγματο χάρη, ο κ. Σαντουλέχη είναι ξεκάθαρο. Έχει... Ναι. Έχει πάρει ξεκάθαρη ναι. θέση σε ναι. αυτό το πράγμα, παίρνοντα και οποιοδήποτε τίμημα και ναι. ρίσκο για αυτό το ναι. περνο. Οι υπόλοιποι που δεν έχω ακούσει να είναι τόσο καθαροί και όλοι προσπαθούν να αφήνουν ανοιχτού του διάβλου. Αλλά επί τη ουσία, τι κάνει αυτό το πράγμα, τι έκανε μάλλον όλο αυτό στον κύριο Δούκα, τον περιχαράκου σε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, δηλαδή ναι. ότι εκφράζει ένα συγκεκριμένο πράγμα, γεγονό που τον δυσκολεύει λίγο στην, στη, δεξιά του διεύρυνση, στην κεντρό διεύρυνση. Άρα σε αυτού οι οποίοι έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. γιατί ακριβώ είναι δυσαρεστημένοι από την Τους κυβέρνηση. Του τους οποίους το παίρνει πιο εύκολα η, η κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι. Για την οποία είναι το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα ναι. αυτό ταυτόχρονα. μαζί με το γεγονό ότι τη προσάπτουν ό,τι έλειπε από το Πασόκολλο ναι, αυτά τα χρόνια. Ναι. Θεωρείται επίση ότι έχει και το πιο κεντρό, α πούμε, ναι. συντηρητικό προφίλ. Απ' τη μία μεριά τη προσάπτουν ότι έλειπε από το Πασόκ. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο γνωστό το όνομά τη στο Πασόκ. Δηλαδή, το όνομα Δημαντοπούλου έχει δίπλα συνήθω τη λέξη Πασόκ. Ναι, δεν χρειάζεται να, ναι. να κάνει κάτι τέτοιο. χρόνια. Δεν Δεν να Αλλά είναι ένα πρόσωπο identified, α πούμε, ναι. στο Πασόκ. σω στι νεότερε ηλικίε να μην λέει τόσα, τόσα πολλά πράγματα. Σωστά ο κύριο Γερουλάνο, ο οποίο επίση κάνει ένα μπάσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο, ο κύριο Γερουλάνο, τώρα που μου τον αναφέρει, ε, είναι καταρχήν το πρόσωπο που συγκεντρώνει τι περισσότερε θετικέ απόψει στη ναι, δημοφιλία. δημοφιλία Είναι ναι. ένα ε, άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αρνητικέ απόψει. Αυτό είναι και θετικό και αρνητικό το γεγονό ότι δεν έχει πολλέ γωνίε. Ε, από εκεί και πέρα, ωστόσο, τον βλέπω ότι κάνει κλιμάκωση καλά την προεκλογική του καμπανιά ειδικά μετά το debate φαίνεται ότι κέρδισε πόντους και νομίζω ότι θα έχει και αυτό μια πολύ ισχυρή παρουσία. Παίζει πλέον αρκετά δυνατά, ενώ είχε φανεί ότι έμενε πίσω. Το oh. debate έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι κάποιο ρόλο τον έπαιξε. Τώρα θα δούμε πόσο τι effect μπορεί να έχει. Ωστόσο, σίγουρα παρατηρήθηκε ερευνητικά, δημοσκοπικά καταγράφηκε μια αύξηση του ποσοστού του κυρίου Γερουλάνου. Και λίγο λιγότερο για την κυρία Διαμαντοπούλο Και υπήρξε και μια ένα φρενάρισμα ας πούμε, για, το, για τον κύριο Δούκα. Μάλιστα, το μάλιστα. οποίο νομίζω ότι το, το κατάλαβε όμω ο κύριο Δούκα, προσπάθησε να το διορθώσει όλη ναι, αυτή την, ναι, ναι, ναι. την εβδομάδα. Ναι. Για να είμαστε όμω απολύτω ειλικρινεί, την πιο σταθερή παρουσία δημοσκοπική όλο αυτό το διάστημα την έχει ο κύριο Δούκα. Ναι. Ο κύριο Δούκα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Και εμφανίστηκε ω από του τρει. Και ο Άνδρου Λάκη. Ο κύριο ναι. Ανδρουλάκη και ο κύριο Δούκα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι το δίπολο ναι. που είχε ξεχωρίσει. Αυτοί, αυτοί εμφανίζονταν στην πρώτη φάση ω φοβορεί. Το τελευταίο διάστημα έχουν μπει η Διαμαντοπούλη και Με ο Ροδούρανο. Ναι. Και αυτοί. Φαίνεται ε, στι... ότι πιέζουν, πιέζουν, πιέζουν τον κύριο, τον κύριο, τον κύριο Δούκα. Να πούμε όμω ότι δεν ναι, έχουν ναι τα ίδια κοινά. Διαφορετικά κοινά. Άρα, να... έχει μεγάλη σημασία τελικά ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτό θα το καθορίσει. Και ποιοι το... είναι αυτοί κυρίω από του άλλου πολιτικού χώρου, προερχόμενοι ναι. από άλλου πολιτικού χώρου. Κοίταξε, γύρω εδώ πέρα τώρα υπάρχουν διάφορε σκέψει. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να σημαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα, α πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεωρώ δύσκολο στην υπόλοιπη Ελλάδα να στηθούν στην ουρά άνθρωποι. Που είναι γνωστό ότι ψήφισαν κάποιο άλλο. Ψήφιζαν άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Και όμω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ίσω να επηρεάζομαι από το γεγονό ότι ζούμε στην Αθήνα και εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο απέχει πια 10 χρόνια από την εξουσία. Ναι. Και αυτό είναι το, το θετικό του αυτή τη στιγμή, έτσι. Ίνάξε. Γιατί κρίνονται οι άλλοι. Και όχι αυτό τόσο mm -hmm. πολύ όπω κρινόταν τόσα χρόνια. Άρα το να πάει κανεί να στηθεί στην ουρά για ένα κόμμα που βρίσκεται στον ενδιάμεσο χώρο δεν έχει αποθετικά χαρακτηριστικά πια το Πασόκ. Κατά ψέματα. Όση έχει αποθε... περάσει η δύσκολη περίοδο, η... τα δύσκολα χρόνια. Αποθετικά δεν έχει ναι. το ίδιο. Είναι πιο ουδέτερο αυτό. Σου λέω, αυτό σου αυτό λέω. Θα... Αυτό Οπότε λέμε. μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Αποθετικά Από χαρακτηριστικά μπορεί θέλει. να έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι γνωστό ότι ήταν σε άλλου χώρου να προσέρχονται Α, μετά. Α, να του βλέπουν εκεί στην ναι. ουρά. Ε, ε, τι θα σε, <laughs> 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 θα <laughs> σε διώξουν, Θα του διώξουν του ψηφοφόρου. Θα πούν τι δουλειά έχει εδώ εσύ. με μονομένα προφανώ θα υπάρξουν άνθρωποι εγώ το οκτικά... εγώ ότι το πήγαινε ότι αυτοί δεν θα θέλουν να πάνε. <laughs> όχι, αλλά εσύ λες ότι η που θα κάθεται στην <laughs> δεν θα θέλουν να του δουν. Ναι. Αυτό το ακούω. Αλλά τακτικά οργανωμένα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει αυτό από κάποιο ναι. κόμμα. Ναι. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον αυτέ τι Δηλαίες, δεν νομίζω, εγώ δεν μιλάω για τακτικά όργανα. Τα πιστεύω Τώρα, πιστεύω από όλα αυτά, εδώ και ναι. από, ε, μεμονωμένα, από διάφοροι κόμμαι, μπορεί να ψηφίσει ένα κόμμα. Και μπορεί να θέλει να, να θέλει να εκφραστεί και για ένα άλλο κόμμα. Ακόμα να και να αν δεν είναι σίγουρο ότι θα το ψηφίσει. Έτσι ναι. γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία εγώ, να σα πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο πολύ σύμφωνο με το τόσο ανοιχτό τη διαδικασία. Εντάξει, Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το δουν τα κόμματα στην επόμενη φάση του. Θα έπρεπε τουλάχιστον το Μητρό να κλείνει ένα μήνα πριν. Να είναι προσδιορισμένο. Γιατί. Για να είναι προσδιορισμένο το εκλογικό σώμα. Γιατί, Γιατί τα κόμματα είναι φορεί πολιτικών απόψεων. Και τότε ιδιών... γιατί να κάνουν εκλογή από τη βάση και να μην κάνουν από το συνέδριό του να τελειώνουν. Για να είναι ακόμα πιο ανοιχτό, να έχουν δικαίωμα όλοι, να είναι το ανώτατο όργανο. Ναι, αλλά είναι δυνατόν να βάζει γραφειοκρατικού όρου όταν κλείσει το Μητρό ένα, ένα μήνα πριν. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να ψηφίσω σε ένα κόμμα ναι. και το αποφασίσω 20 μέρε πριν και ναι. κλείσει το Μητρό ένα μήνα πριν, δεν θα μπορώ να ψηφίσω. Συγγνώμη, δεν πάμε Επειδή να ψηφίσουμε. Επειδή κανόνισε το κόμμα να σε... το κλείσει ένα σε μήνα πριν. Σε κομματικέ εκλογέ προ... με τον τρόπο που γίνονται τώρα, επί επιλέγουμε ένα πρόσωπο. Οι άνθρωποι που έρχονται έξω από το κόμμα επιλέγουν κάποιον ο οποίο θεωρούν ότι του ταιριάζει περισσότερο. Κοίταξε να δει, επιλέγουν και ένα χώρο. Επι... Επιλέγουν το να χώρος... εκφραστούν σε ένα χώρο γιατί μπορεί να του ενδιαφέρει αυτό ναι. ο χώρο εάν το πρόσωπο που στηρίζουν κερδίσει. Θα σου πω το παράδειγμα του Μητσοτάκη. Ο, ο Μιτσοτάκη βγήκε στην Νέα Δημοκρατία αρχηγό ναι. με 420.000 ανθρώπου να πηγαίνουν στην κάλπη. Και σίγουρα βγήκε αρχηγό από ανθρώπου οι οποίοι δεν ψήφιζαν. Ωραία, νομοκρατία. να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Ο Κασελάκη. Ναι. Βγήκε από ανθρώπου ναι. οι οποίοι ίσω να μην είχαν ψηφίσει στη ΣΥΡΙΖΑ, ναι. και αυτό είχε ω αποτέλεσμα να υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση σχετικά με τον, ιδεολογ... Καταρχήν από εκεί, τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματο. Ναι, ο Κασελάκη όμω έφτασε στο ΣΥΡΙΖΑ στο 15%. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που τον πήρε από το 8-8 τρισκοπικά. Και, υπή... <laughs> και υπήρχε όμω ένα πολύ <laughs> σημαντικό Άρα κομμάτι. ωφέλησε η... η... το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ωστόσο υπήρχε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο διαφωνούσε και διαφορετικά φωνή ακόμα του, γι' αυτό που φτάσαμε Εντάξει, εδώ. Εντάξει, αλλά το οποίο κατέβηκε στι εκλογέ και πήρε 2%. Εντάξει. Η κυρία Χτσιόγκλη 2,5%. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν χωρίσουν τώρα ξανά με τον Κασελάκη F287. Πόσο θα, θα πάρουν καταλήξει. αυτοί και πόσο ο θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά το θέμα είναι ότι θα <laughs> πρέπει <laughs> να υπάρχει μια μίνιμουμ συμφωνία με τι προγραμματικέ αρχέ και δηλαδή, αξίζει ένα κόμμα. Ότι του. αν θέλει ένα κόμμα να μείνει μικρό, πρέπει να του το επιτρέπουμε. Όχι, δεν διαφωνώ, λέω εντάξει. ότι ένα κόμμα πρέπει να εγγράφει μέλη. Ναι, αλλά. Όπω αν... γίνεται παραδείγματο χάρη στι ΗΠΑ. Ενδεχομένω να εγγράφει μέλη μέχρι την παραμονή των εκλογών τότε. Γιατί αν, Έστω. Ένας, Έστω. αν κάποιο αποφασίσει. Αν θέλει να το κάνουμε εντάξει, έτσι, ναι. Okay. Αλλά όχι την ημέρα των αλλά εκλογών. Είναι λογική ότι πρέπει να ελέγχεται ένα κομματικό μηχανισμό πιο εύκολα με εγγραφή μελών ένα μήνα πριν. Είναι μέλη. Είναι μέλη τα οποία ασπάζονται συγκεκριμένε ιδεολογικέ αρχέ και αξίε του κόμματο. Εγώ λέω ότι αν κάποιο. Θέλουν, τα κόμματα ναι. δεν μπαίνουν μέσα στα κόμματα. Ε, οι ψηφοφόροι μπαίνουν. Οι ψηφοφόροι μπαίνουν, ναι. όχι τα μέλη. Ναι. Τα μέλη είναι αυτά τα οποία όμω αποφασίζουν κόμμα ότι... τον προσανατολισμό του κόμματο. Στο κόμμα στους... ΣΥΡΙΖΑ ειδικά αποφασίζουν τα μέλη. Αποφασίζουν ότι... τα μέλη, να θες ναι, οποία... μέλος. Τα οποία στο και, την... και στη Νέα Δημοκρατία γίνεσαι και φίλο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και έχουν ναι, περισσότερου ψηφοφόρου. Και γι' αυτό και τελικά μάλλον έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ω κόμματα. Ε, Γιατί όχι, είναι δεν πιο νομίζω, ανοιχτά στην κοινωνία. Δεν νομίζω να είναι αυτό ο λόγο. Δηλαδή, όταν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία, ναι. είχαν πολύ περισσότερο κόσμο. Στι προηγούμενε δεκαετίε. Εντάξει. Αυτού του τύπου οι διαδικασίε με τον τρόπο που ναι. γίνονται ωστόσο. Δεν θεωρώ ότι ενισχύουν τα κόμματα. Ενισχύουν τα πρόσωπα. Τι ηγεσίε. Και όχι τόσο τα κόμματα. Ναι, αλλά νομίζω σημαίνει... ότι αποδυναμώνεται. Ξέρετε, τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Τι σημαίνει κόμμα. Το σημαίνει. κόμμα είναι ο τρόπο. Α πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι σημαίνει σήμερα κόμμα. Για πε μου. Για δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θα... καλό παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό... Τι σημαίνει κόμμα στην ακριβώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν ακριβώ τι σημαίνει, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα υποτίθεται σήμερα. ότι αυτοί που αμφισβητούν τον Κασελάκη είναι το κόμμα. Τι σημαίνει τι κόμμα, είναι το λέω. Το λέω. τι αναφορά λέω. έχει το κόμμα Για στην κοινωνία. Γι' αυτό γινωνία. πρέπει να γίνονται οι διαδικασίε από ανθρώπου οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ναι, αυτό στο λέω, τι αναφορά έχει το κόμμα στην κοινωνία. Αυτό θα αυτό κρίνεται στι εκλογέ. Εκρίθηκε στι ευρωεκλογέ. Εντάξει. Αυτό επομένω αλλάζει προ ανατολισμό. Αλλά πρέπει να το ξέρει. Αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται ότι ήταν πολύ πιο ισχυρή κομματικά από τον Κασελάκη, δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Πήραν 2,5% 2,5%. Αλλά δεν είχαν αναφορέ κοινωνικέ. Ναι. Α, δεν πρέπει να, το, να απασχολήσει σε αυτό τα κόμματα. Δεν πρέπει δεν τα κόμματα να, έχουν. Να κλείνονται και να πηγαίνουν να, να, είναι χωρί κοινωνική αναφορά για να είναι ευχαριστημένη η κομματική πρέπει. Δεν πρέπει τα κόμματα να έχουν ξεκαθαρίσει στο εκλογικό σώμα όταν προσέρχονται τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουν. Βέβαια, ναι. Τα κόμματα είναι φορεί πολιτική έκφραση ναι. και αυτοργάνωση των ανθρώπων. Ναι. Αυτό αυτόν τον τρόπο έχουμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων τι είναι το κάθε κόμμα. Πάντω, ή κάνει εκλογέ από τη βάση ή δεν κάνει. Ναι, άμα κάνει από, από τη βάση, βάση. Δεν μπορεί να κάνει από τη βάση μισή όπω όσο... βολ, βολεύει του το κομματιστέ. Δεν, ή... δεν είναι μισή. Είναι ο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν αυτό... μέλη εγγεγραμμένα. Ένα άνθρωπο, ο οποίο γίνεται μέλο ενό κόμματο, δεν πρέπει να έχει κάποιε υποχρεώσει. Ε. Έχει κάποια δικαιώματα να εκφράζεται στα όργανα. Γιατί αν είσαι μέλο ενό κόμματο, έχει υποχρεώσει. Ε, δεν πρέπει να έχει υποχρεώσει. Αν γραφτεί ένα μήνα πριν τι εκλογέ, έχει υποχρεώσει. Όχι, δεν απορρέουν από κάποιον. Αν δεν είναι υποχρεώσεις τι υποχρεώσει που Όχι, δεν θα σε τιμωρήσει κάποιο. Δεν θα σε τιμωρήσει Γι' αυτό σου λέω. <laughs> <laughs> λέω. <laughs> Απλά είναι είναι ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί και το κόμμα να ενδυναμώσει τη σχέση του με του υπόλοιπου, με τους ψηφοφόρου του. Θα μου επιτρέψετε να το αμφισβητήσω αυτό. Εντάξει, είναι άποψή σου. να την σου ακούω. Τώρα, να σου πω τώρα, για πε μου λίγο ε, την επόμενη μέρα. Ναι. Πώ μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση με βάση την ηγεσία του Πασόκ. Δηλαδή, αν κερδίσει, ας πούμε, ο Ανδρουλάκη, ο ήταν αρχηγό mm -hmm. μέχρι τώρα. Και ο οποίο είχε πετύχει κάποια πράγματα α. Ναι. Και δεν πέτυχε τα β που θέλανε αυτοί που τον αμφισβητήσαν. Ναι. Θεωρεί ότι ε, μπορούμε να δούμε έναν άλλο λανδρουλάκι την επόμενη μέρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία την εσωκομματική του Πασόκ μπορούμε να δούμε ένα άλλο Πασόκ με τον ίδιο ηγέτη. Γιατί το λέω αυτό. Διότι εδώ πέρα υπάρχει. Η υπεποίθηση από κάποιου ότι έγιναν δύο ανδρουλάκη μία από τα ίδια. Γιατί το κάναμε όλο ναι, αυτό. Ναι, γιατί το κάναμε όλο ναι. αυτό. Αυτό όμω που έχει προκύψει είναι ότι το Πασόκ μέσα από αυτή τη διαδικασία που θεωρητικά είναι εσωστρεφή διαδικασία, η εκλογή ηγεσία, και μάλιστα μέσα από μια αμφισβήτηση, ναι. από γιατι το καναμε αποτέλεσμα που κάποιοι δεν θεώρησαν θετικό. Το Πασόκ βγαίνει μάλλον ενισχυμένο. Το βλέπουμε σε όλε τι δημοσκοπήσει. Καταρχήν να πούμε ότι εκτό από κάποια έτσι, οργανωτικά ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν σημείο τριβή, ο στόχο τη ενότητα υπηρετήθηκε κατά τη διάρκεια ναι. της τη προεκλογική περίοδου. Εντάξει, δηλαδή δεν ακούσαμε ναι. πράγματα τα οποία βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματο χάρη. Επομένω, ναι, με κάποιο τρόπο το Πασόκ ξανατοποθετήθηκε πάλι στο κέντρο τη πολιτική κοινή. Είμαστε, όπω είπαμε στην αρχή, σε νεκρή πολιτική περίοδο. Επομένω, συγκεντρώνεται φώτα του δημόσιου διαλόγου πάνω του. Ναι. Επομένω, ναι, προφανώ βγαίνει ενισχυμένο το Πασόκ. Αν καταφέρει και πετύχει ένα σημαντικό αριθμό Άρα, μπορεί συμμετωχής. αύριο ο Ανδρουλάκη, είναι, αν επανεκλεγεί, είναι να είναι, να το πω κάπω, ένα άλλο Ανδρουλάκη. Προφανώ θα είναι πιο ενισχυμένο μια, μια, Να κάνει ένα restart. Προφανώ θα είναι πιο ενισχυμένο. Θα έχει μια ανοπή εντολή, όπω λέμε. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συλλογική μνήμη που υπάρχει και την εμπειρία που, που απέκτησε αυτά τα τρία χρόνια για να παρουσιάσει κάτι κάτι καλύτερο. Δεν μου λε, Αντώνη, το θέμα τη ενότητα. Το οποίο θα, πα, το οποίο ναι. θα περιλαμβάνει και του υπόλοιπου υποψηφίου. Αυτό. Νομίζω. αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό, αυτό νομίζω. νομίζω ότι είναι το κλειδί τώρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή. Ναι. Θα πρέπει οποιοδήποτε εκλεγεί. Δεν θα το περιορίσει τον κύριο Αντώνη. Ναι, ναι. Την επόμενη μέρα στο Πασόκ θα πρέπει να παρουσιάσει. Και αφού μιλάνε όλοι για το Πασόκ ω κυβερνητική επιλογή, θα πρέπει να παρουσιάσει και την, και την ομάδα του. Αυτό ήταν ένα λάθο του κ. Ανδρουλάκη, παραδείγματο χάρη το προηγούμενο διάστημα. Mm. Δεν είχαμε δει ποια, ποια, ήταν η ομάδα του κ. Κυρίου κοιταξε Κοίταξε, παρουσίασε κάποιου νέου ανθρώπου. Παρουσιάστηκαν δύο-τρει άνθρωποι. Και θέλει πολύ επαφή με το, με το ναι. παραδοσιακό, όχι παραδοσιακό, με το κυβερνών Πασόκ της εποχής η Μύτη, ναι, τη εποχή Σιμίτη, των τελευταίων χρόνων ενδεχομένω, τη εποχή Βενιζέλου. Το καταλαβαίνω σε έναν βαθμό αυτό. Το καταλαβαίνω. Μήπω το Πασόκ αυτό το ενοχικό σύνδρομο το πλήρωσε. Αλλά... Δηλαδή, το Πασόκ δεν θα έπρεπε να, είναι, ε, να έχει διαλέξει από την ιστορία του με τι έχει συμβιβαστεί και με τι όχι. Είναι μια κριτική η οποία έγινε μισή και αυτή. Στο mm. ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν έγινε καθόλου. Καλά, στο ΣΥΖΑ. Αλλά και στο Πασόκ έγινε, ναι. έγινε μισή και εκεί η κριτική. Προφανώ υπάρχουν ακόμα ενοχικά σύνδρομα στο, στο Πασόκ, τα οποία δείχνει όμω ότι αρχίζει σιγά σιγά και τα ξεπερνά. Αλλά πάντοτε το Πασόκ είχε τη δυνατότητα να παρουσιάζει ομάδε ανθρώπων καθοδηγόμενο φυσικά από την, από την ηγεσία. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή, αν θέλει το Πασόκ να. Να είναι αυτό το οποίο ζητούν όλοι οι υποψήφοι και αυτό το οποίο ζητούν και τα στελέχη Η απόσταση από φόλτ. την εξουσία αυτά τα 10 χρόνια που έχουν περάσει χωρί το Πασόκ να έχει αγγίξει εξουσία πια, ε, το βοηθάει σήμερα ή όχι. Εντάξει, σε έναν βαθμό το, το απενοχλεί για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει το Πασόκ να κατηγορείται για τα πάντα που έχουν συμβεί αυτή στη χώρα. Είναι πλήρω ένα τίμημα. Βαρύ ναι, ναι. είναι το κόμμα πλήρω το μεγαλύτερο ναι, τίμημα. Ναι. Είναι αυτό βέβαια που γνώρισε και τι μεγαλύτερε δόξη στη δεκαετία την περίοδο τη κυβέρνηση. Είναι γι' αυτό το οποίο το πλήρωσε περισσότερο από όλου. Είδα φέτο με, τη, με αφορμή τα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση ότι έγιναν διάφορε δημοσκοπήσει. Ναι. Δεν θυμάμαι αν έκανε και εσύ. Βεβαίω, εδώ παρουσιάστηκε στα παραπολιτικά σε, σε, ένθετο. Μπράβο, που δείχνουν ακριβώ πόσο το Πασόκ. Έχει συνδεθεί με, την, με, με καλά στοιχεία στην πολιτική. Είναι καταρχήν η προσωπικότητα του του. και ο Αντρέα, ναι, ναι. ναι. ο οποίο ο... είναι ο πιο δημοφιλή άνθρωπο Παραμένει της ο πιο δημοφιλή ναι, ναι. πολιτικό τη ναι. μεταπολίτευση. Παραμένει η πρώτη περίοδο διακυβέρνηση του Πασόκ να θεωρείται ω η καλύτερη στιγμή ναι. μεταπολιτευτικά ναι. τη χώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά και νεότερου ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει αυτή ναι, ναι. η ρετρο Ναι, υπάρχει διάθεση. Αλλά να σου πω, έχει συμβιβαστεί ο κόσμο με την ιδέα ότι αυτά για τα οποία θαυμάζει τον Αντρέα, ε, κάποια από αυτά έχουν παίξει ρόλο και στη μετέπειτα αρνητική πορεία της χώρας. Νομίζω ότι είναι... και αυτά έχουν σωματωθεί ναι. σε όλο το πλαίσιο. Αυτό το οποίο προβάλλεται κυρίω για το... για το Πασόκ είναι η κοινωνική αναμόρφωση την οποία κατάφερε έτσι, να... να φέρει σε... Σε πιο μεγάλε πλα... πλατιέ λαϊκέ μάζε, αυτό είναι που... Ναι. που αναγνωρίζεται κατά βάση. Τώρα, ότι έγιναν διάφορα λάθη σε όλη αυτή την πορεία και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχει. Αντώνη, επειδή είσαι... μου αρέσει η κουβέντα μαζί σου, γιατί πάει σε βάθο πάντα. Ε, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι εμεί έχουμε επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα, έχουμε ε, ε, οικονομική ανάπτυξη καλύτερη από το μέσο η ευρωπαϊκή ε, και γενικώ η χώρα πάει μπροστά. μπροστά, μπροστά ναι, το πω. Πασόκ αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό που εκφράζει σαν παράδοση. Τι ναι. εκφράζει το Πασόκ, κυρίως την κοινωνία, το κοινωνικό κράτος, mm -hmm. την, τα δικαιώματα, τους θεσμούς, τη δημοκρατία, αυτά είναι τα ναι. ισχυρά του σημεία. Θεωρείς ότι είναι επίκαιρο σήμερα ο λόγος του Πασόκ, δηλαδή υπάρχει σήμερα εικόνα στη χώρα... Κοινωνικά, οικονομικά, θεσμικά που να απαιτεί ένα κόμμα με τις αρχές και τις αξίες του Πασόκ ή όχι. Καταρχήν, το πρόβλημα του Πασόκ, το αφήγημα του Πασόκ έχει πρόβλημα όχι στην Ελλάδα, έχει πρόβλημα σε στη δημοκρατία ναι. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Γιατί τι κάνει, χρησιμοποιεί εργαλεία του προηγούμενου αιώνα. Ναι. Δεν έχει καταφέρει ακόμα ναι. για να ανανεωθεί στον βαθμό ναι. που θα έπρεπε για να μιλήσει ναι. περισσότερο στο σήμερα. Ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κυρίαρχο ζήτημα. Και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον το δυτικό κόσμο, που είναι το ζήτημα των ανισοτήτων. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι που κατάφερε ναι. το Πασόκ τότε, ναι. δεκαετία του 80, τέλη δεκαετία του 70, Ακριβώς. Να, να το ψιάσει και να το βγάλει μπροστά, ναι. και αυτό οδήγησε, αυτό, αυτό αντιμετω, προσπάθησε να αντιμετωπίσει το Πασόκ. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι το Πασόκ δεν θεωρείται κόμμα ριζοσπαστικό το οποίο μπορεί να δώσει λύσει σε αυτό το, το πρόβλημα. Έτσι λε, ε? ναι, θα πρέπει να επαναφεύγει τον εαυτό του. Είναι θεωρείται ακόμα ένα συστημικό κόμμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατά βάση ναι, ναι. διαχειριστικό ναι, στη λειτουργία του. Ναι, 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 όπω είναι και ναι. η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Βέβαια, όλα τα κόμματα όπω είδαμε όταν αναλαμβάνουν την εξουσία γίνονται διαχειριστικά. Τα θέματα τη δημοκρατία και των θεσμών, Εκεί εντάξει υπάρχει η υπάρχει πρόσφατη υπόθεση με τι υποκλοπέ το οποίο δημιούργησε ένα κύμα συμπάθεια προ τον κύριο Ανδρουλάκη. Ε, ναι, είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν στο, στο Πασόκα, αλλά νομίζω ότι. Δεν θεωρώ ότι πλέον θεωρεί κανεί τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνδέει με την παλιά δεξιά μάλιστα, και όλο μάλιστα. αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει φύγει και το γεγονό ότι υπάρχει πλέον και πιο δεξιό κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, περίμενε, εκεί θα έρθουμε, αλλά μετά το διάλειμμα για να δούμε πώ όλο το πολιτικό σκηνικό να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει μεγάλο κομμάτι, όπω το είπε, δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο mm. έχει ανωδική τάση. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Αντώνη Παπαργύρη, τον Διευθυντή Ερευνών τη GPO. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, τώρα για το δεξιό κομμάτι του εκλογικού σώματο. Mm -hmm. Είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν πιέζεται μόνο από το κέντρο, γιατί έχει αρχίσει να πιέζεται και από εκεί, αλλά πιέζεται πολύ και από τα δεξιά. Ναι. Ε, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Mm -hmm. Και αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι όσο πιο δεξιά πάνε την ατζέντα τα κυβερνώντα κέντρο-δεξιά κόμματα, τόσο πιο πολλοί χάνουν τα ίδια και κερδίζει η ακροδεξιά. Πάντα κερδίζει ο, ο λυπογλίσο δηλαδή, εκφραστή. Ναι, θέλω να πω, πάει, δηλαδή, πάει κάποιο να σωθεί. Πηγαίνοντα προ τα δεξιά και όχι απλώ δεν σώζεται, αλλά ναι. ενισχύει τον άλλον που τον πιέζει. Ε, Θεωρεί ότι αυτή μπορεί να είναι και η περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, ή αυτή τη στιγμή κρατάει τι δυνάμει τη και δεν κινδυνεύει πολύ από δεξιά, τι νομίζει. ο, ο λόγο που δεν, ας πούμε, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν ότι ο χώρο αυτό είναι κατακαιρματισμένο. Ναι. Επί τη ουσία αποτελεί δημιουργήματα, τα κόμματα που έχουμε στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία είναι δημιουργήματα που εκφράζουν προσωπικέ φιλοδοξίε τη ηγεσία και δεν μπορώ να δω στου συγκεκριμένου πώ μπορούν να έρθουν σε μια συνεννόηση, σε μια λογική σύμπτυξη ενό ενιαίου λαϊκού δεξιού μετώπου Ποιοι είναι οι πιο ισχυροί, και ο Βελόπουλο και η Λατινοπούλου Ο κύριο Βελόπουλο, αυτή τη στιγμή, ε, φαίνεται ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ναι. σοβαρή, ένα ναι, σοβαρό ναι, 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 πυρήνα ναι. ψηφοφόρων. Ναι που δεν το ψηφίζουν ευκαιριακά, έχει πλέον εδρονθεί ναι. στο πολιτικό σκηνικό, καταφέρνει να τραβάει κόσμο και κεντρό θα έλεγα, και κεντρό δεξιό, κυρίως βέβαια μεγαλύτερων ηλικιών, κυρία Λατινοπούλα από την άλλη πλευρά, είναι ένα κόμμα επειδή και οι ίδια είναι νεότερη, πιο νεότερο ηλικιακό, πιο νοφιλελεύθερο κόσμο. Μάλιστα. Ε, και τα δύο κόμματα και η νίκη είναι ένα κόμμα Α, και η νίκη είναι υπολογίσιμη δύναμη Και ναι. η νίκη είναι ένα κόμμα αρκετά περίεργο δημοσιοποιικά ναι. ναι. να σου πω ότι δεν, συνήθως δυσκολευόμαστε να την, Μήπως να την προσεγγίσουμε Μήπως επειδή έχει οργανωμένες ομάδες έχει όμως που δεν μπορείτε πυρίνες, να τις πιάσετε στο δείγμα ναι. ναι. Έχει όμως υπάρχουν όμω οργανωμένοι, οργανωμένοι πυρήνες που και αυτοί φαίνεται Σωστά. ότι εδραιώνονται Τώρα, αν καταφέρουν όλοι αυτοί να, να συνεννοηθούν, το θεωρώ σχετικά δύσκολο. Ωστόσο, αν το καταφέρουν, Τότε θα πρέπει σίγουρα να το κρατάνε. Αν το καταφέρουν, να... θα μπορούσε να είναι ακόμα. Να και τέτοιο. Και και να ναι. ναι. Αλλά το θέμα είναι και αν δεν τα καταφέρουν. Ναι. Τη ζημιά δεν αρκούν για να την κάνουν έτσι. Δηλαδή, το να, το να τρώνε ψήφου από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι mm -hmm. τόσο δύσκολο, ακόμα και αν είναι πολύ και διαφορετικοί μεταξύ τους. Μπορεί καμιά ναι, φορά, ναι. φορά να είναι και πιο εύκολο. Ιστορικά, έχουμε δει στην Ελλάδα τη μεταπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία, όποτε αντιμετώπισε τέτοια ζητήματα, κατάφερνε στην κρίσιμη στιγμή να τα λύνει. Ναι. ...και Να απορροφά. Εάν η νέα δημοκρατία... Τώρα εδώ υπάρχει όμω ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ναι. Ο οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αισθάνεται άνετα. Ναι, δεν είναι πολύ συμβατό με τη δεξιά. Ναι, όχι, είμα, ναι. όχι να, είναι πιο κεντρό. Να απορροφήσει Αλλά όλο το αυτό θέμα το κόσμο. είναι, εάν ο Μητσοτάκη αναγκαστεί να στραφεί προ τα δεξιά, ναι. αυτό μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στο κέντρο... Αυτή είναι μια διελκυνιστήδα η οποία υπάρχει από την επόμενη των ευρωεκλογών, εγώ το, το ακούω αυτό. Ότι η νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στα δεξιά. Πρέπει να εγκαταλείψει λίγο τις κεντρώσεις τη θέση. Εγώ θέλω πάλι να σου πω ότι παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε εκλογέ όταν ανοιγόταν στο κέντρο. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει τι τελευταίε δύο εκλογικέ αναμετρήσει κάνοντα ανοίγματα στο κέντρο. Ειδικά η πρώτη τετραετία Μητσοτάκη περιλάμβανε αρκετά, θα μου επιτρέψει να πω, κρατικιστικέ πολιτικέ. Κυρίω λόγω πανδημία. Λόγω πανδημία, ναι, αλλά ναι. δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βέβαια, βέβαια. και ενιαία ναι, μοντέλα ναι, 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 λειτουργία δίνοντα χρήμα επί σίγουρα, επιτυχίας. σίγουρα, σίγουρα. Επομένως, ε, ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον μου φαίνεται ότι αισθάνεται πιο εύκολα, πιο άνετα κινούμενος σε, σε αυτό το χώρο. Προφανώς, αν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, για λόγου τακτική. Καραμαλή Σαμαρά, τι ρόλο μπορεί να επιτελέσουν, ε, τι ρόλο επιτελούν στη βάση τη Νέα Δημοκρατία, Πόσο σημαντικοί παραμένουν αυτοί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Παραμένουν ή όχι. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Εντάξει, ναι, λέω τι επιρροή έχουν. Και ιστορικά στελέχη του κόμματο. Α πούμε, ε... να σου πω κάτι. Βλέπω στου άλλου πολιτικού χώρου. Ναι. Παραδείγματο χάρη, ο Γιώργο Παπανδρέου έχει μετρηθεί κατά επανάληψη η πολιτική του επιρροή. Ναι. Δεν ήταν σπουδαία. Mm -hmm. Και κόμμα έφκανε, αρχηγό κατέβηκε, δεν τα κατάφερε. Mm -hmm. Ο Τσίπρα δεν ξέρω, θα δείξει το mm -hmm. πράγμα, αλλά δεν φαίνεται να έχει μεγάλη πολιτική επιρροή. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα περισσότερα γκάλου. Ε, Ο Σαμαρά με τον Μητσοτάκι δεν μετριούνται ποτέ έτσι. Με τον Καραμαλή. Με τον Καραμαλή, με, με συγχωρήσει. Ναι. Δεν μετριούνται ποτέ έτσι και μάλιστα θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον να του μετρηθούν. Ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή το ξέρει ότι υπάρχει ένα. Μύθο. Ναι. Ότι τέλο πάντων ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γιατί επί τη ουσία η Νέα Δημοκρατία είναι κανένα κόμμα. Τώρα, η επιρροή που με ρωτά. Ε, όταν θα πάμε σε μια διαδικασία εθνικών εκλογών που μπορεί τη Νέα Δημοκρατία να ψάχνει τι τρει, τέσσερι, πέντε μονάδε, είναι προφανώ έχουν επιρροή σε αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κάτι άλλο όμω δεν νομίζω Μάλιστα. ότι. Δεν του βάζει σε μια έρευνα να δούμε τι γίνεται. Του πρώην Πρωθυπουργού. Ε, να αξιολογήσουμε τι, τη δημοφιλία του. Τη δημοφιλία του, ναι. Ε, το και τόπο. να το δούμε, ένα χώρο. Πώ πάνε σε κάθε χώρο βεβαίως. πολιτικό. Ναι. Δεν, δεν, θεωρώ ότι δεν θα έχουν. Πώ δημοφιλία... βάζει το τζίπρα, α πούμε, βάλτε και αυτού. Δεν θεωρώ ότι δεν θα έχουν δημοφιλία <laughs> μέσα <laughs> στου ψηφοφόρου τη Νέα <laughs> ναι. Δημοκρατία. Όχι, γενικά έχει θεωρούνται... ενδιαφέρον να δούμε τη δημοφιλία του ευρύτερα. Να δούμε, έχουν δημοφιλία, δεν έχουν, επηρεάζουν, δεν επηρεάζουν. Εντάξει, χωρί να το έχουμε μετρήσει, καταλαβαίνει ότι ο κ. Μια ιδέα δίνω. Πολύ, πολύ ωραία. <laughs> Ο κύριο Αρμάσκα, όπω καταλαβαίνει, θα έχει πιο περιχαρακωμένο ακροατήριο, θεωρείται ναι, πιο δεξιό ναι, το ακροατήριο. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι, τι, τι δύναμη έχει μέσα σε αυτό ναι, εδώ μέσα, μέσα στη, στη Νέα, νέα Δημοκρατία. Μέσα ναι, ναι, στη Νέα ναι, Δημοκρατία ναι. το θέμα δεν είναι η δημοφιλία όμω. Το θέμα είναι αυτό που είπε νωρίτερα. Ναι, πόσο η επιρροή, μπορεί να επηρεάσει ναι, ναι, ναι. προ κάποια κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λε τώρα, ε, θε να κάνει πρόβλεψη για τι εκλογέ του Πασόκ. <laughs> ε, όχι, τώρα τα έχουμε πει δημοσκοπικά. Ε, αυτό είναι τα... τώρα. Και, και όπω γράφουμε σε κάθε δημοσκόπηση και επαναλαμβάνουμε μόνο, το το αποτέλεσμα παρουσιάζει δεν αποτελεί πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματο. Περίμενε. Αλλά περίμενε. καταγραφή θα, των δεδομένων που ισχύουν τη δεδομένη και στιγμή. Θα κάνω πιο ερωτήσει, πιο, πιο δύσκολε. Λοιπόν, λοιπόν ε, όποιο κερδίσει τον πρώτο γύρο, ναι. είναι φαβορή στο δεύτερο. Ε, ε, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο το, μετράμε, μετρήσαμε σε όλε αυτέ τι έρευνε τι οποίε κάναμε. Το, ζήτημα του, το αίτημα τη αλλαγή ηγεσία. Λοιπόν, εκεί παραμένει. Ένα, στην τελευταία μέτρηση τη ZPO ήταν κοντά στο 55-56%. Αλλιώ είναι το έτσι, Αλλαγή ηγεσία, ναι. να, ναι. 35... είναι μεγάλο το, το 55, τι νομίζεις, Γιατί. Ξεκίνησε, το 55 ξέρει είναι λίγο παρά από το 50. Ναι, ξεκίνησε, δηλαδή, και να, αν δεν πάνε να ψηφίσουν κάποιοι, αμέσως τσαπ. Ξεκίνησε <laughs> από το 60. Α. Δηλαδή, και, για τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν μεταξύ 30 και 35 πάλι. Μάλιστα. Επομένω, υπάρχει το αίτημα. Υπάρχει το αίτημα. Ναι. Αλλαγή. Ναι. Ναι. Για... Πόση διαφορά από πρώτου δεύτερου θεωρεί ότι είναι δύσκολα ανατρέψιμη. Κυρίω έχει να κάνει με το ποσοστό που θα έχει ο πρώτο. Δηλαδή, Επίσης, αν μου πει ότι ο πρώτο έχει 32, α πούμε. Ναι. Αν ο δεύτερο έχει κάτω από 25, mm -hmm. είναι δύσκολη η ανατροπή ή όχι. Όχι, δεν είναι δύσκολο. είναι δύσκολο. Έχουμε δει να ανατρέπονται. Το, 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 μετά, μετά θα είναι πολιτικό. Μετά θα τεθεί αυτό το ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε αλλαγή ηγεσία. Ο το 25% έχει ναι, ναι, πάνω. Δεν, ναι, ναι. δεν, δεν λέει έτσι, κάτι τέτοιο, αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ποιο από του υπόλοιπου, αν θεωρήσουμε τον κύριο Σαντουλάκη θα είναι στο δεύτερο γύρο, αν ο αντίπαλό του θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το μέτωπο. Λε ότι θα γίνουν συμμαχίε δεύτερου γύρου εμφανή ή μόνο από κάτω.